Mondays I be going all natural. Tuesdays I be keeping it casual. Wednesdays I'ma post a little hump day pic, cause I happen to be thick, thick, actual. Thursdays I'm at the gym getting body, feeling real, real thotty. Everybody still call me Toddy, but Friday I'm insane, dripping in chains. Don't call my name, call me Drippisha. Look at that drip, drip, drip. Τέλειο, είναι τέλειο, είναι τέλειο. Αλήθεια σου μιλάω, μας φτιάχνει τη διάθεση και γενικότερα τα θέματα εδώ στο δωμάτιο ομορφιάς μας φτιάχνουν τη διάθεση και μας ανανεώνουν μέσα και έξω. Τι κορίτσι γλυκό και λαμπερό είσαι εσύ. Καλησπέρα, καλή σεζόν, καλή αρχή. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Κι εγώ το ίδιο. Έλα να χαιρετήσω μια λίγο έστω με τον αγώνα. Δεν μπορώ αυτό καθόλου. Κι εγώ, αλλά πρέπει να το συνηθίσουμε. Χριστιάνα Ανδριοπούλου, fashion blogger, αγαπημένη Σοπράνο blog. Και σήμερα θα δείξουμε πώς το μαυρισματάκι που ακόμα έχουμε μπορούμε να το αναδείξουμε με συγκεκριμένες επιλογές. Το έχουμε λίγο ακόμα εμείς. Το δικό μου έχει νομίζω φύγει πια. Έχουμε γυρίσει από διακοπές, έχουμε προσαρμοστεί στην καθημερινότητα. Πολύ τυχεροί βέβαια λείπουν ακόμα. Mm. Και χαίρονται τις παραλίες και είναι υπέροχα. Έχει αλλά εμείς που είμαστε έξω. Εδώ. Έχει καύσωνα, ναι. Εμείς λοιπόν που είμαστε εδώ πρέπει να προσαρμοστούμε στην καθημερινότητα της πόλης, να ξεχάσουμε λίγο τα μαγιό και τα παρεό μας και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να ντυθούμε για να αναδείξουμε το μαυρισμά μας. Ελπίζω να φοράγαμε μαντελιακό όλοι. Και εγώ το ελπίζω. Όταν ντυθούμε όμορφα, να αισθανθούμε καλά, ανάλογα με το σωματότυπό μας, με τα χρώματά μας και το μαύρισμά μας, γιατί ανάλογα με το μαύρισμα και πόσο έχουμε μαυρίσει, πρέπει λίγο να δούμε και τα ρούχα και τα χρώματα και τους συνδυασμούς, αλλά να βρούμε κάτι που να μας κάνει να αισθανόμαστε καλά. Το πιο σημαντικό όμως και μέσα από τις δικές μας συναντήσεις και όλες τις συμβουλές και τις προτάσεις που θα δίνουμε, είναι ότι κάθε γυναίκα είναι όμορφη και μοναδική. Κάθε γυναίκα, ανεξαρτήτου ηλικίας και σωματότυπου, θέλουμε να αναδείξει τον καλύτερό της σε αυτό. Πώς ξεκινάμε, από πού θα μας κατευθύνεις. Ξεκινάμε καταρχήν για την κάθε γυναίκα με ωραία διάθεση. Να αισθάνεται καλά, να αισθάνεται αυτοπεποίθηση, όπως και να είναι, να αισθάνεται όμορφα με το σώμα της και με το πώς είναι η εμφάνισή της. Mm-hmm. Δεν υπάρχει λάθος ή σωστό στο ντύσιμο. Υπάρχουν κάποιοι βασικοί κανόνες, αλλά σίγουρα νομίζω ότι η κάθε μία πρέπει να ντυθεί ανάλογα πώς αισθάνεται. Παράδειγμα, το λευκό είναι το αυτονόητο χρώμα που μας φωτίζει όλες. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο πουκάμισο, το κλασικό πουκάμισο, αλλά σε μία παραλλαγή έχει διαφάνεια, είναι μεταξωτό. Mm-hmm. Κάνει διαφάνειες, οπότε ουσιαστικά και με το μαύρισμά μας φαινόμαστε και λίγο από μέσα με πιο σκούρη επιδερμίδα που είναι πολύ σεξι. Και είτε το φοράμε σαν φόρεμα με κάτι από μέσα, είτε με ένα τζιν, παντελόνι και το φοράμε από μέσα σαν κοντό πουκάμισο. Mm-hmm. Μπορούμε να παίξουμε με το μήκος του με μία ζώνη ή μόνο του και παίζουμε με τα αξεσουάρ. Ή ένα λευκό φόρεμα πολύ απλό, όπως είναι αυτό. Κλασικό. Κλασικό. Διαχρονικό και αγαπημένο. Με έντονους ώμους που ήταν πάρα πολύ μεγάλη τάση αυτή τη σεζόν και θα συνεχιστεί και το χειμώνα. Mm-hmm. Φοριέται σκέτο μόνο του, από το πρωί ως το βράδυ, ανάλογα με το παπούτσι που θα φορέσουμε ή τα αξεσουάρ μες στα κοσμήματά μας, μπορούμε να το μεταμορφώσουμε. Ή με μία ζώνη να το κάνουμε κοντό. Να αλλάξουμε και το μήκος του ακόμα. Είναι κάτι το οποίο δείχνω κλασικά κομμάτια που ταιριάζουν και σε όλες μας. Και σε όλες τις ηλικίες, βέβαια, γιατί γι' αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Βέβαια, εννοείται. Κάτι άλλο που επίσης είναι πολύ ωραίο με μαυρισμένη επιδερμίδα είναι τα metallics. Mm-hmm. Ασημί, μεταλλικό, αυτό το χρώμα που είναι σαν χρυσό. Φαίνεται πάρα πολύ ωραίο πάνω σε μπρόνζα επιδερμίδα. Για παράδειγμα. Σε ένα τέτοιο σακάκι. Ναι. Που έχει μέσα, οι κλωστές του είναι λίγο έτσι ριδίζουσες, οπότε το φοράμε με ένα λευκό φανελάκι από μέσα. Ή το βράδυ με ένα τοπάκι που είναι σαν σουτιέν, παραπέμπει σε σουτιέν που είναι πολύ της μόδας επίσης. Τύπου λιντζερί. Τύπου λιντζερί, αλλά όχι. Και κάτι του τύπου, ένα κορμάκι π.χ. τέτοιο. Mm. Αλλά και αυτό που ήταν της μόδας πολύ το χειμώνα που το είδαμε και το καλοκαίρι, που είναι σαν μπουστιέ. Που μια κυρία με πιο μεγάλο στήθος μπορεί να το φορέσει με ένα σακάκι από πάνω ή μια κοπέλα που δεν έχει μεγάλο στήθος μπορεί να το φορέσει και μόνο του. Mm-hmm. Πολύ ωραία πρόταση κι αυτό. Δώστε μου, Χριστιανά. Επίσης, ρίγες και κάθετες που μας αδυνατίζουν κιόλας. Οι κάθετες αδυνατίζουν. Ναι. Ναι. Γιατί τη ρίγα τη φοβόμαστε. Η οριζόντια είναι αυτή. Αν είναι ωραίο το πατρόν του ρούχου, νομίζω ότι μας κολακεύει. Ειδικά όταν είναι κάθετη η ρίγα, μας κάνει πιο ψηλόλιγνες. Και κολακεύει πολύ τη σιλουέτα. Αυτό είναι ένα short dress, το οποίο μπορεί να φορεθεί και ανοιχτό ως μαντό ή και κλειστό σαν φόρεμα. Και πάλι το υφασμά του, επειδή είναι λίγο λαμπερό, μας δίνει έτσι μια ωραία λάμψη και μας φωτίζει. Jumpsuits, πολύ πρακτικά. Με έντονα print, τα χρώματα αυτά, τυρκουάζ, πορτοκαλί, φούξια, αναδεικνύουν το μαυρισμά μας, ταιριάζουν και σε μελαχρινές και σε ξανθές. Καλή ώρα.
Και είναι... βέβαια είναι και πάρα πολύ εύκολο το... η ολόσωμη φόρμα, ακόμα και τις πιο juicy κυρίες, τις πιο juicy γυναίκες και κοπέλες, να αναδείξει ωραία το σώμα. Γιατί αυτή είναι και φαρδιά κάτω, έχει το λάστιχο στη μέση και έχει και ζώνη, οπότε μας κολακεύει και τη μεσούλα, ναι. Και είναι κάτω φαρδί το παντελόνι, οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ flowy το ρούχο, έχει ωραίο κυματισμό δηλαδή. Και άνεση. Έτσι, έτσι. Επίσης, να μην φοβόμαστε να μπερδεύουμε λίγο τα prints με φλούο χρώματα. Αυτό για παράδειγμα το ρούχο. Έχει ένα print το οποίο έχει χρώματα πιο γήινα, πιο γήινες αποχρώσεις. Έχει τις λεπτομέρειες όμως με το νέο χρώμα, με την δαντέλα που είναι πάρα πολύ έντονο. Και ήταν και πολύ μόδα το καλοκαίρι τα φλούο χρώματα, τα έντονα, γιατί μας φωτίζουν πολύ και είναι πολύ όμορφα για το πρόσωπό μας. Αλλά έχει τόσο όσο, γιατί κάποιες γυναίκες το φοβούνται αυτό το χρώμα. Ναι, το θεωρούν λίγο πιο extreme. Ναι, λίγο πιο προχωρημένο. Είναι λίγο, είναι λίγο. Είναι ωραίο, αλλά και τόσο όσο αυτή την πινελιά, νομίζω ότι αναδεικνύει κιόλας και το ίδιο το ρούχο. Έτσι, και κάνει και κάτι διαφορετικό, μια τσαχπινιά, ναι, ας πούμε, για να ξεφύγουν τα συνηθισμένα. Επίσης, καρό και το καλοκαίρι. Σε παστέλα αποχρώσεις είναι πάρα πολύ όμορφα. Υπέροχο. Ναι. Και είναι ένα φόρμα το οποίο είναι μεν κοντό, αλλά δεν είναι πάρα πολύ κοντό. Μπορεί να φορεθεί και από μια γυναίκα που είναι λίγο πιο μεγάλη ή που δεν θέλει να φορέσει κάτι πάρα πολύ μίνι. Πολλές γυναίκες δεν θέλουν, έχουν ανασφάλεια, δεν τους αρέσει. Ρίγες εννοείται, αγαπάμε πολύ. Είναι διαχρονικές, είναι πολύ κομψές. Και έχεις επιλέξει να παντρευτεί και με λίγη μικρή ιδέα δαντέλας. Ναι. Να κάνει μια έτσι τσαχπινιά, κάτι διαφορετικό. Αυτές οι ρίγες δεν είναι κάθετες, αλλά επειδή είναι μπλουζάκι και είναι κοντό, δεν είναι σε όλη την επιφάνεια του ρούχου, δεν μας ενοχλεί. Και μας κουλακεύει και δεν έχουμε πρόβλημα, ανεξαρτήτου κιλών ή οτιδήποτε. Παρακολουθούμε βέβαια και φορεμένα αρκετά από τα κομμάτια τα οποία έχει επιλέξει σήμερα, Χριστιανά. Οπότε αντιλαμβανόμαστε και τους συνδυασμούς, πώς μπορούμε να τους κάνουμε να είναι πιο όμορφοι και ομοιόμορφοι και να τολμάμε να δοκιμάζουμε. Έτσι, είναι ωραίο να δοκιμάζουμε, γιατί κάτι το οποίο μπορούμε να το δούμε σε μια κρεμάστερη, σε ένα κατάστημα, στην κούκλα, είναι αλλιώς φορεμένο πάνω μας. Οπότε είναι πολύ σημαντικό το κάθε ρούχο να το δοκιμάζουμε πάνω μας. Να μην φοβόμαστε να κάνουμε συνδυασμούς διαφορετικούς ή να πάρουμε μια άλλη φόρμα από αυτό που έχουμε δοκιμάσει και έχουμε συνηθίσει στον εαυτό μας, να δούμε πώς είναι πάνω μας. Αυτό το ρούχο, για παράδειγμα, το έχω φέρει γιατί είναι πολύ της μόδας το ριμπ, αυτό που κάνει γραμμές. Και αυτό το σχήμα που κάνει σαν καρδιά. Το είδαμε και το καλοκαίρι πολύ, θα συνεχίσει και το χειμώνα. Αγαπάμε την καρδιά γενικά. Βλέπε, ναι. Love it. Έτσι, οπότε είναι ό,τι πρέπει. Γενικά να τολμάμε να πηγαίνουμε στις πιο safe επιλογές ή να πειραματιζόμαστε λίγο-λίγο να βλέπουμε μου πάει, δεν μου πάει. Και αν ναι, ποια θα ήταν η δική σου συμβουλή? Νομίζω ότι ανάλογα με το τι θέλει κάθε μία μας να δείξει. Γιατί, π.χ. δεν έχουμε την ίδια διάθεση κάθε μέρα. Κάποια μέρα μπορούν να είμαστε στα τρελά μας κέφια, θέλουμε να βάλουμε έντονο χρώμα, θέλουμε να βάλουμε print, θέλουμε να βάλουμε mix and match prints όλα μαζί, γιατί έχουμε τέτοια διάθεση. Μια άλλη μέρα μπορεί να είμαστε σε διαφορετικό mood, ναι, και να θέλουμε να φορέσουμε π.χ. μονόχρωμα ρούχα. Νομίζω ότι κάθε γυναίκα ξέρει τι της ταιριάζει. Καλό είναι να πειραματίζεται για να βλέπει πώς είναι πάνω της κάποια πράγματα. Τόσο αλλά όμως, ανάλογα και με τις τάσεις της μόδας, καλό είναι να υιοθετούμε αυτά που μας ταιριάζουν πάνω μας. Συμφωνώ δηλαδή μαζί σου. Δηλαδή κάτι το οποίο είναι της μόδας δεν σημαίνει ότι πρέπει να το φορέσουμε οπωσδήποτε. Και να κουμπώνει και να έρθει στα μέτρα μας, αλλά και να γνωρίζουμε και την περίσταση στην οποία καλούμαστε να το φορέσουμε και να εμφανιστούμε. Πολύ σημαντικό. Τι ωραίο κομμάτι είναι αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι ένα καφτάνι το οποίο μπορούμε όμως να το φορέσουμε και στην πόλη. Έχει πολύ έντονα χρώματα. Έχει μέσα λίγο χρυσό. Οπότε... δώστε μου λίγο χρυσό. Ναι. Νομίζω ότι πηγαίνει σε όλες τις γυναίκες. Πηγαίνει σε όλες, γιατί μπορεί να φορεθεί χωρίς. Να, κοίτα τι όμορφο που είναι. Και με μεμονωμένη επιδερμίδα είναι καταπληκτικό το χρώμα. Το φοράμε έτσι με ένα σανδάλι. Ακόμα και σε μια βάφτιση πρωινή μπορούμε να το φορέσουμε και να είμαστε ντυμένοι, δεν θέλει τίποτα. Ένα τσαντάκι, ένα σανδάλι και είσαι έτοιμη. Μπορείς να βάλεις ένα ζωνάκι. Ή μπορεί μια ζώνη βεβαίως και ένα πολύ ωραίο πέδιλο. Αν θέλουμε να κάνουμε μια βραδινή εμφάνιση. Αέρινο. Μια ζώνη πολύ λεπτή στη μέση, ένα πέδιλο ψηλό, λιτό και τίποτα άλλο. Και ίσως ένα σκουλαρίκι ή δαχτυλίδια. Δεν θέλει τίποτα, είναι από μόνο του πολύ έντονο το ρούχο. Και μια ακόμα πρόταση θα θέλαμε να μας δείξεις, αν έχεις ξεχωρίσει κάτι το οποίο θα είναι έλεγα σημαντικό. Κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Τώρα που είμαστε και μαυρισμένες και έτσι όμορφες, να ενυδατώνουμε πολύ καλά την επιδερμίδα μας για να φαίνεται και ωραίο το δέρμα μας λεμπερό. Και κολακεύει πάρα πολύ αυτό το στυλ ρούχου που είναι. Αφήνει τους ώμους όλους ελεύθερους και μπορεί να φορεθεί έτσι είτε με τον έναν ώμο πάνω. Να παίξουμε λίγο με τη γραμμή του ρούχου. Γενικά, καλό είναι ένα ρούχο το οποίο είναι πασπαρτού, μπορεί να φορεθεί με διαφορετικούς τρόπους. Να το κάνω. Δηλαδή, μία φορά να το βάλουμε με τον έναν ώμο. Μετά να το βάλουμε έτσι, να φαίνονται και οι δύο ώμοι μας δηλαδή ελεύθεροι. Ή σαν στράπλες μπορεί να φορεθεί.
δεν επιλέγουμε μόνο κομμάτια με ένα συγκεκριμένο τρόπο, σκεφτόμαστε και λίγο πιο δημιουργικά και ευρηματικά. Πασπαρτού κομμάτια, σημαντικό. Και λέξεις κλειδιά για την καρδαρόμπα μας. Σαν αυτές τις λέξεις, τις οποίες θα χρησιμοποιούμε στις συναντήσεις μας για να μπορούμε να ξεκλειδώνουμε και τη ντουλάπα μας, αλλά και να βρίσκουμε τις επιλογές τις σωστές για να αναδεικνυόμαστε. Και έξυπνα κομμάτια, δηλαδή ρούχα που μπορούμε να τα φορέσουμε και με διαφορετικούς τρόπους. Mm-hmm. Και τα φοράμε και φεύγουμε. Τύπου μια μαύρη μπλούζα που έχει ένα κέντημα. Δεν θέλει κάτι, το φοράμε ούτε κοσμήματα. Να. Με ένα τζιν, με ένα παντελόνι μαύρο και φεύγουμε. Είναι εύκολο ρούχο. Χωρίς να μπαίνουμε στη διαδικασία πολύ, αν δεν έχουμε χρόνο, αν δεν έχουμε όρεξη. Πώς το συνδυάζουμε πολύ. Και τι Βέβαια. Παραπάνω χρειαζόμαστε. Βέβαια. Αυτά θα τα βρίσκουμε, θα τα λέμε, θα τα βλέπετε, θα τα δοκιμάζουμε κιόλας πολλές φορές. Και σίγουρα θέλουμε και εσάς να μας προτείνετε τι θέλετε να μοιραστούμε μαζί σας στο Love It. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστιάνα μου. Ευχαριστώ. Χάρηκα πολύ. Και εγώ. Καλή μας αρχή, καλή σεζόν. Φιλιά πολλά. Φιλάκια. Λοιπόν, και